Θα ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο Συρία. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της επικαιρότητας. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται ο Μάνος Δασκαλάκης για να δούμε πώς εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες που πραγματικά έχουν θέσει σε συναγερμό και σε επιφυλακή και την Ελλάδα, με τους διεκδικητές στη Συρία για την μετάσαντε εποχή να βρίσκονται ήδη σε φάση, σε κατάσταση διεκδίκησης. Είναι μία προεκλογική περίοδος πλέον για την Συρία. Αυτό που επιθυμεί ο δυτικός κόσμος είναι, λέει, να γίνουν εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες, Κατερίνα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εφικτό μετά από μία τόσο παρατεταμένη πορεία της χώρας με μία βεβαιότητα αν αυτό έχει την οριμότητα να γίνει. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σου πω ότι και σήμερα βλέπουμε εικόνες από την Τουρκία που επιστρέφουν οι Σύριοι πολίτες στην πρωτεύουσα της Συρίας αλλά και στις άλλες μεγάλες πόλεις. Εδώ να σου πω, βλέπουμε εικόνες από την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα οι Σύριοι πολίτες στο Ρέθυμνο. Να σου πω ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες μεταναστών Σύρων πολιτών στην χώρα. Ζουν αρκετοί στην πόλη του Ρεθύμνου, πανηγύριζαν ουσιαστικά, μίλησαν και στο φακό της Κρήτη TV. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από το Ρέθυμνο, Κατερίνα, είναι εικόνες που καταγράφονται και σε άλλες ελληνικές πόλεις, αλλά και στις περισσότερες μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Ομολογουμένως έδωσαν μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο της πόλης σήμερα οι Σύριοι πολίτες. Ήταν αρκετός ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εκεί. Να σου πω ότι υπάρχουν πολίτες από τη Συρία στη Ρέθυμνο που ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλούν άπτεστα ελληνικά και έχουν αφομοιωθεί από την τοπική κοινωνία. Βεβαίως υπάρχουν και οι Σύριοι πολίτες που ήρθαν στην Κρήτη μετά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν, πανηγυρίζουν για την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Και αυτές είναι εικόνες από το Δημαρχείο Ρεθύμνου. Μάλιστα, λοιπόν. Να παρακολουθήσουμε και χαρακτηριστικές δηλώσεις. Μάνο, σου ευχαριστώ. Μετά από τόσα χρόνια νιώθουμε όλοι ευχαριστημένοι γιατί ελευθερώσαμε τη Συρία από τον Ασάντ. Αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, ειδικά την Ελλάδα, Κρήτη, για την ευελιξίωση που μας είχαν εδώ. Και ευχαριστώ. Μόνο μας κατάστρεψε αυτός. Μόνο. Φυλακές μας βίαζαν, μας εκβίαζαν. Τα πάντα. Βίασαν τις γυναίκες μας. Τα πάντα. Δεν είχαμε ούτε ελευθερία, ούτε τίποτα. Ούτε γνώμη να πούμε δεν μας άφηνε. Λέγαμε δεν θέλαμε τον πρόεδρο μας σκότωνε. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτή είναι η φυλακή. Φυλακές, τι μας έκαναν. Που είναι στο βασικό πρωτεύουσα Συρίας. Που είχαμε όλους τους ανθρώπους μέσα. Χωρίς λόγο τους είχε βάλει όλους. Είναι πάνω από 50.000 άτομα. Αυτό για εμάς είναι κάτι που περιμένουμε εδώ και 14 χρόνια. Επειδή μας είχε και δεν είχαμε ελευθερία και ό,τι γινόταν σε εμάς ήταν άδικο και περιμέναμε τόσο πολύ και χαιρόμαστε για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.